Είναι θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου Μητυλίνης και του Εμπορικού Συλλόγου Καλονής. Εκφράζουμε την έντονη αγωνία του εμπορικού κόσμου της πόλης μας για τις αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό δίνουν σήμερα την ενεργή παρουσία των εμπόρων στις κινητοποιήσεις. Το κλίμα ακρίβειας στην ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής πλήττει ολόκληρο τον κοινωνικό και τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας. Η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών μειώνεται ραγδαία από τον περασμένο Οκτώβριο και μεταφράζεται σε πτώση του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών εκτιμάται ότι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, στερώντας από την αγορά πολύτιμα έσοδα που ο εμπορικός κόσμος προσδοκούσε την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Επιπλέον, ο συνδυασμός της παγκόσμιας αστάθειας σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας ναρκοθετεί την προσπάθεια του ελληνικού λιανεμπορίου να ανακτήσει τις μεγάλες απώλειες της πανδημίας και να βγει από την κρίση. Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανθρώνουν την αγωνία τους για το μέλλον της ελληνικής αγοράς και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και διεκδικούμε το πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής ενέργειας και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, επέκταση της επιδότησης των δόσεων δανείων, γέφυρα 2, ουσιαστική συμμετοχή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης, επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την άμεση καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου.